Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο κύριο Χαλβατζάκη για να συνομιλήσουμε. Διακόπτουμε το ρεπορτάζ, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια. Πρόεδρε, καλησπέρα από το Λίμπρο για την Εγώ Μπάσκετ City. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καταρχήν είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τέλος του πρωταθλήματος φέτος, νομίζω ένα πρωτάθλημα που είχε αρκετά θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα, όπως ανακοινώσατε, η αύξηση των εισιτηριών, που νομίζω είναι πολύ θετικό κομμάτι. Θα ήθελα τη δική σας αποτίμηση όσον αφορά το πώς είδα το φετινό πρωτάθλημα και πώς ολοκληρώθηκε. Κοιτάξτε, η αύξηση των εισιτηρίων είναι το επιστέγασμα του φετινού πρωταθλήματος. Δεν είναι μόνο η αύξηση των εισιτηρίων αυτό το οποίο έχει, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι το χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς. Το χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι ότι όλοι είδαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Από κάθε άποψη. Από την πρώτη διαγωνιστική, την κανονική περίοδο, τους αγώνες που είδαμε κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Τα απρόπτα, φτάσαμε φέτος μέχρι να δούμε και ένα αυτοκαλάθι, να κρίνεται ένα παιχνίδι με αυτοκαλάθι. Έτσι, απίστευτο. Μετά τα play-offs, τα οποία ήταν επίσης πολύ ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά. Να θυμίσω τους αγώνες Παναθηναϊκού Άρη και Άρη ΑΕΚ. Και φυσικά το επιστέγασμα ήρθε με τους τελικούς που ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο τελικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, το πρωτάθλημα θεωρώ, όχι μόνο εγώ αλλά όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα και έχουν γράψει, έχουν αναφερθεί σε αυτό, το φετινό πρωτάθλημα ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να δούμε βάσει των συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, γιατί μιλάμε πολύ αλλά ξεχνάμε όλοι σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και πώς λειτουργούμε. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Οι ομάδες ξεκίνησαν κανονικά το πρωτάθλημα, τελείωσαν κανονικά. Δεν είχαμε κανένα επεισόδιο βίας ουσιαστικό. Μιλάω, ναι, αν δούμε τα προηγούμενα χρόνια ή αν δούμε τι συνέβη ή τι συμβαίνει στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, στα άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι εμείς οι μπασκετικοί για το πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε το πρωτάθλημα το φετινό. Θεωρητικά, πρώτα, μοναδική παραφωνία, η οποία βέβαια δεν είναι θέμα της Λίγκας, θεωρώ ότι είναι θέμα της ΑΕΚ, ήταν αυτό που έγινε με τον κύριο Λάσκαρη στο παιχνίδι στο τέταρτο του ΑΚΑ, έτσι. Δηλαδή, που εντάξει, ξέφυγαν, ναι, κάποιοι που... Αυτό δεν ήταν νόμιμο, ναι, ήταν και εξάλλου έχουν εκδοθεί και οι δικαστικές αποφάσεις. Έτσι ακριβώς, τιμωρήθηκε. Αλλά αν πούμε φέτος ότι είχαμε μόνο ένα κεκλεισμένο το θυρών παιχνίδι και αυτό ήταν στον αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ. Νομίζω, ναι, ναι, ναι. Πάντως ήταν στο Παλατάκι, το οποίο και πάλι δεν ήταν τα επεισόδια τέτοια, ήταν απλά μια κορδέλα η οποία δεν άνοιξε και χτύπησε κατά λάθος τον παρατηρητή, τον σημειωτή, δεν θυμάμαι, κάποιον από τη γραμματεία. Δηλαδή θα μπορούσε να μην έχει συμβεί και αυτό. Λοιπόν, κατά συνέπεια σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, όχι τόσο σε μεγάλο βαθμό στο μπάσκετ, αλλά θυμηθείτε φέτος τι έχει γίνει στο ποδόσφαιρο, στο αμέσως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το επαγγελματικό. Που είχαμε κυκλισμένο, διακοπές, γίνανε αγώνες. Εισβολές οπαδών με τα γήπεδα. Συν το γεγονός αυτό που σας το συζητήσαμε και μεταξύ άλλων χθες, ότι εμείς ανακοινώσαμε σαν μπάσκετ 362.000 εισιτήρια περίπου, ενώ το ποδόσφαιρο γύρω στο 1.960.000, δεν θυμάμαι περίπου ακριβώς. Δηλαδή το μπάσκετ έχει το 1 τρίτο σε επίπεδο εισιτηρίων σε σχέση με αυτό που έχει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι βέβαια ο στόχος μας το ποδόσφαιρο, όπως θέλω εγώ, θέλω να πάει καλά το άθλημα, γιατί ο αθλητισμός πρέπει να πηγαίνει καλά σε όλα τα αθλήματα, αλλά σαν μέτρο, κοιτάξτε, για να δούμε σαν επαγγελματικό μέτρο σύγκρισης, σαν πρόεδρος της Λίγκας, ναι, είμαι ικανοποιημένος από αυτό το οποίο είδα φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι, και νομίζω αυτό που λέτε με τα εισιτήρια είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι αναλογικά και τα γήπεδα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή το μικρότερο γήπεδο στο ποδόσφαιρο έχει 10.000, ενώ στο μπάσκετ είναι πολύ μικρότερο το γήπεδο. Και αυτό νομίζω δείχνει πέρα από την βέβαια, αύξηση. Διότι, έτσι. Διότι ας πούμε, αν γινόταν το αντίστοιχα παιχνίδια, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ και όχι στο μιλάω του ποδοσφαίρου, ή το αντίστοιχο Καραϊσκάκης, ή το αντίστοιχο Τούμπα ή Χαριλάου, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως ο κόσμος θα ήταν πολύ περισσότερος. Πάντως το θέμα είναι ότι, άσχετα με το τι λέω εγώ και τι λέει ο κόσμος, είναι ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε μπάσκετ. Και αυτό είναι τελικά το επιστέγασμα όλων όσων ασχολούμαστε με αυτό το άθλημα σε επαγγελματικό επίπεδο και διοικούμε τη Λίγκα, είναι να θέλει ο κόσμος να ασχοληθεί με τον μπάσκετ, να αρέσει μπάσκετ, να δει ωραίο θέαμα και ωραίους αγώνες. Αυτό είναι το επιστέγασμα. Χωρίς βία, επαναλαμβάνω, και χωρίς περίεργες καταστάσεις που δυστυχώς βλέπουμε σε άλλους χώρους. Ακριβώς. Και νομίζω βέβαια αυτό που αναφέρεται για τον ανταγωνισμό, τη τελική φάση, τα play-off, νομίζω
είναι ο καθρέφτης. Δηλαδή, ήταν μια μητελική σειρά να πηγαίνει στο 3-2 Άρης Παναθηναϊκός. Η μικρή τελική, η μεγάλη τελική. Θα μείνω εγώ λίγο στους μεγάλους τελικούς, γιατί κρίθηκαν τρία παιχνίδια στο τελευταίο σουτ. Και το πρωτάθλημα ουσιαστικά κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Έτσι που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Εκπληκτικά παιχνίδια. Είδαμε αγώνες που σε όλη την Ευρώπη, επειδή επικοινωνώ με συναδέλφους μου και φίλους από την Ευρώπη, το παρακολουθούσα πώς παρακολουθούμε τώρα τους τελικούς του NBA. Όσοι παρακολουθούμε, γιατί είναι και κάτι ώρες περίεργες, κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καμία σχέση με το NBA, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάω σε επίπεδο εξέλιξης. Και μακάρι να δυναμώσουν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ακόμα περισσότερο, δηλαδή ο Άρης να γίνει ακόμα πιο δυνατός, ο ΠΑΟΚ να δυναμώσει και αυτός, γιατί το χρειαζόμαστε. Μακάρι κάποια στιγμή να είναι δίκαιο ο Ηρακλής στην Α1, να έχουμε τα παλιά τα ντέρμπια, εκεί έτσι έχει δυναμώσει και θα είναι πολύ δυνατή του χρόνου. Προβλέπω ότι του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο δυνατό από ό,τι το φετινό. Νομίζω και το γεγονός ότι ανεβαίνει ακόμα μια επαρχική ομάδα, σίγουρα η Κίμη, έτσι τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Φάρο ή με τον Προμηθέα Πατρών, πολλά ακούγονται. Νομίζω ότι και αυτό, το γεγονός ότι ανεβαίνει ακόμα μια επαρχική ομάδα, δίνει ενδιαφέρον, έτσι, στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι μόνο μια απλή επαρχιακή ομάδα, είναι ότι αυτές οι ομάδες που ανεβαίνουν είναι οικονομικά ισχυρές. Δηλαδή δεν περιμένουν τα 50 ή 100.000 ευρώ ή τα 150.000. Έχουν δηλαδή την μετοχική σύνθεση, η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες της επαγγελματικής λίγας. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι φέτος είχαμε το γεγονός ότι λειτουργήσαμε κάτω από capital controls, πρωτοφανές γεγονός, βασικό. Οικονομική κρίση τεράστια. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ είμαι στο χώρο του μπάσκετ από τους πρώτους, από τότε που ιδρύσαμε το Νεσάκη, δηλαδή μιλάω από το 1993. Βέβαια αυτό δεν είναι μόνο στο μπάσκετ και στη χώρα την υπόλοιπη της ζωής μας, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πραγματικά δεν έχει ξανασυμβεί. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό, Πρόεδρε? Είναι φοβερά δύσκολη η κατάσταση, πιστέψτε με. Αυτό... εγώ νιώθω υπερήφανος για όλες μου τις ομάδες, οι οποίες ανταπεξήλθαν στο έπακρο στο πρωτάθλημα, και καμία ομάδα ούτε έσκασε όπως κάποιοι λέγανε για τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν θυμάστε, μέχρι τελευταία αγωνιστική γινόταν μεταγραφές και δυναμώναν οι ομάδες. Είναι αλήθεια ότι φέτος δεν είχαμε φαινόμενα της κάποια ομάδα που έχει υποβιβαστεί να διώχνει ξένους, να παίζει για παράδειγμα με 6 και 7 παίκτες και 8 και να έχουμε αυτό που είχαμε σε κάποια χρόνια προηγούμενα. Έτσι. Πάρτε παράδειγμα αυτό που έγινε με την Καβάλα. Η Καβάλα όλοι βάζαν στοίχημα ότι από τον πρώτο γύρο θα πέσει. Έτσι. Ήρθε ο Στίβ, ο Γιατζόγλου, και η Καβάλα παραλίγο θα το πάλεψε, το πάλεψε μέχρι το τέλος, πάλεψε, ναι. Ναι, θυμηθείτε πως πέσανε οι ομάδες, πέσανε με ισοβαθμία, δηλαδή με διαφορά πόντων. Ήταν εκπληκτικό αυτό το οποίο συνέβη, και επιτρέψτε με ότι μπορώ να προβλέψω ότι του χρόνου θα είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα, θα είναι ακόμα πιο δυνατό το πρωτάθλημα, θα είναι πιο ενδιαφέρον, να σου το πω έτσι, διότι δυναμώνουν αρκετές ομάδες. Βέβαια, έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση. Πιστεύω θα τα απεξέλθουμε ακόμα καλύτερα. Το θετικό, βέβαια, είναι, Πρόεδρε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν ζεστά στον χώρο του μπάσκετ. Το βλέπουμε αυτό πέρα από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον Άρη και με τον κύριο Λάσκαρ. Έτσι, με τον οποίο έχετε μια επικοινωνία από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη και έχετε μια επαφή. Πολύ στενή. Έτσι, πώς βλέπετε τον κύριο Λάσκαρ, πώς τον έχετε κρίνει, αν μπορώ να το πω, στην πρώτη Καταρχήν χρονιά? Καταρχήν, τον κύριο Λάσκαρ είμαστε πολύ φίλοι. Σε προσωπικό επίπεδο και τον κύριο Λάσκα και τον Νίκο, ας πούμε, και την Τζόρτζια, να μιλάμε έτσι, γιατί είμαστε φίλοι, που θεωρώ μεγάλη τύχη για το ελληνικό πρωτάθλημα, που αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στον Άρη. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ σε κάποιους οι οποίοι γκρινιάζουν, ότι πέρσι τέτοια εποχή, πριν εμφανιστεί ο κύριος Λάσκαρης, συζητούσαμε και λέγαμε αν θα ξεκινήσει ο Άρης την επόμενη χρονιά, αν θα μπορέσει δηλαδή να βγάλει πιστοποιητικό συμμετοχής. Λοιπόν, η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων έχουν δώσει μια άλλη λογική, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία. Θέλουν στήριξη, διότι επαναλαμβάνω ότι το μπάσκετ θα πάει παράλληλα με την Ελλάδα. Δηλαδή, ευελπιστώ ότι η χώρα σύντομα κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Θα πάμε καλύτερα. Άρα λοιπόν το μπάσκετ, το στοίχημα του μπάσκετ είναι τα επόμενα 2 χρόνια να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε αυτό το επίπεδο, να μην πέσουμε. Και πιστεύω ότι βάζοντας τις δομές που θέλουμε και θα τις βάλουμε στην επόμενη διετία, το μπάσκετ στην επόμενη τετραετία, πενταετία θα είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Γιατί έρχεται και το θέμα της Ευρώπης, το οποίο έχει σχέση με το πώς θα αναπτυχθεί το μπάσκετ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι δίνει μια περαιτέρω προώθηση στην ανάπτυξη του αθλήματος. Το μόνο το οποίο μας μένει είναι να βοηθήσει λίγο και η οικονομία. Έτσι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Καλώς ή κακώς, όσοι άνθρωποι και να έρθουν, η οικονομία, άμα δεν πάει καλά,
επηρεάζει τον κόσμο, τον φύλαθλο. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Κάποιος να βάζει λεφτά από την τσέπη του αν δεν, έχει, αν δεν υπάρχουν οι εταιρείες οι οποίες θα υποστηρίξουν. Ο κόσμος θα έχει χρήματα για να πάρει τα εισιτήρια. Κανένα επαγγελματικό άθλημα πουθενά στον πλανήτη δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Πάντως, επειδή μου είπατε για τον κύριο Λάσκαρη, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχει αλλάξει τελείως την νοοτροπία και είναι μια πολύπλευρη μεγάλη βοήθεια σε μένα τουλάχιστον ως πρόεδρο για να με βοηθήσει σε αυτά τα οποία θέλω να κάνω. Είναι αλήθεια ότι έχει κάποιες σκέψεις και ίσως να τον αποκαλούν για κάποιο ρομαντικό όσον αφορά τον μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι πολλά από αυτά που πιστεύει ο κ. Λάσκαρης συμφωνούν με τα δικά σας, πιστεύω, για την πορεία του αθλήματος. Για να αλλάξει λίγο, να αλλάξουν λίγο κάποια πράγματα. Δεν είναι ρομαντικός, είναι πραγματιστής. Είναι άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει μεγαλέσει στο εξωτερικό, πράγματα τα οποία στο εξωτερικό τα θεωρούν αυτονόητα. Αυτονόητα, ακριβώς. Ούτε καν τα συζητάνε. Εδώ δυστυχώς έχουν μια άλλη τελείως νοοτροπία. Το αυτονόητο να το θεωρούμε περίεργο και να λειτουργούμε τελείως διαφορετικά. Έρχεται λοιπόν κάποιος ο οποίος τα αυτονόητα θέλει να τα δει να εφαρμόζονται και επειδή δεν εφαρμόζονται το θεωρούν ως γραφικό. Φυσικά μόνο γραφικός δεν είναι ο άνθρωπος. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στο μπάσκετ. Και αν αυτοί οι άνθρωποι συνταχθούν μαζί μας, που έχουν συνταχθεί μαζί μας και δεν είναι μόνο ο κύριος Λάσκαρης, ακόμα και ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Μάκης της ΑΕΚ, άσχετα με τα αγωνιστικά, πιστέψτε ότι είναι άλλο το αγωνιστικό και άλλο το ιδιοκτησιακό, άλλο τι πιστεύουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες στα βασικά θέματα ανάπτυξης του μπάσκετ και άλλο αν υπάρχουν κόντρες μεταξύ των ομάδων στο γήπεδο, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πιστέψτε με ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φέρει μια άλλη λογική μέσα στα πλαίσια του ΕΣΑ και που δεν υπήρχε αυτή η λογική μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκαν αυτοί, μέχρι πέρσι δηλαδή. Αυτό υπάρχει και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα λειτουργήσουν και λειτουργούν ως μια βοήθεια, ένα boost για να μπορέσει να αλλάξει όλο το σύστημα. Θα μπορέσουν να παρασύρουν αυτοί οι δύο που αναφέρατε, δύο επενδυτές και η ΑΕΚ με τον Άρη που ανεβαίνουν και τους άλλους δύο που είναι μπροστά, που λίγο πολύ κάποιες φορές βάζουν το πρωτάθλημα στη μέση στα μεταξύ τους, ας πούμε, που εντάξει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι, υπάρχει μεγάλη κόντρα. Θα μπορέσουν αυτοί οι δύο. Και ας ελπίσουμε και ο ΠΑΟΚ να βρει έναν επενδυτή, να ανέβει και αυτός, να αλλάξουν λίγο έτσι τη δομή, όλη αυτή την, όχι τη δομή, την κόντρα αυτή που υπάρχει. Φυσικά και θα μπορέσουν, γιατί μέχρι τώρα το έχω πει και άλλη φορά, ότι αισθανόμουν μόνος, ήμουν εγώ στη μέση και από τη μια μεριά ήταν ο Ολυμπιακός και από την άλλη ο Παναθηναϊκός. Και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, γιατί αυτή η κόντρα την οποία τη βλέπουμε και τη βιώνουμε όλοι δεν επιτρέπει κανέναν, όχι εμένα, τον David Stern να φέρουμε στην Ελλάδα. Το ίδιο θα έκανε ενώ εγώ θα έφευγε τρέχοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή προείστανται μεγάλων ομάδων, τόσο ο Άρης όσο και η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα και μπορούν να βοηθήσουν, πάρα πολύ μπορούν να βοηθήσουν. Για να μπορέσουν όλοι να υπάρχει μια ισορροπία στο σύστημα για να γίνει αυτή η αλλαγή. Πιστεύω ότι αυτό θα το πετύχουμε. Για τον ΠΑΟΚ είστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί και εκεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μπορέσει να βγάλει την ομάδα, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια οικονομικής εξυγείας με τα χρέη. Έχει μια καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή παρουσιάζει μια ανταγωνιστικότητα, αλλά λείπει αυτό το κάτι παραπάνω. Από ό,τι συζητήσαμε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, περιμένουν όλοι τον κύριο Σαββή. Αυτός είναι ο μεγάλος παράγοντας που έχει έρθει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήματα, τους βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή νομοτελειακά θα έρθει και ο κύριος Σαββίδης στον χώρο του μπάσκετ, όταν δει, τον καταλαβαίνω απόλυτα χωρίς να τον γνωρίζω, όταν δει ότι όλο το σύστημα, δηλαδή όλο το μπάσκετ έχει ουσία να επενδύσει, γιατί θα έχει και κάποιες επιστροφές, δηλαδή όταν θα ανεβεί το επίπεδο και ο ανταγωνισμός. Θα είναι ακόμα καλύτερος, θα φέρει περισσότερα έσοδα στις ομάδες, θα επιστρέψει ο κόσμος, διότι είναι πολύ σημαντικό και στεναχωριέμαι όταν δεν βλέπω το παλατάκι γεμάτο. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει, δεν πρέπει να περιμένει ο ΠΑΟΚ να πάει στον τελικό του πρωταθλήματος για να γεμίσει το παλατάκι. Πρέπει να το γεμίσει από την πρώτη μέρα. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ενηχημερών για να σώσουν το σωματείο, την ομάδα. Μόνο έτσι θα μπορέσει να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Διαφορετικά θα έχει πολλά προβλήματα, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Αλλά εγώ, επειδή βλέπω ότι τα παιδιά δουλεύουν πραγματικά με ένα πλάνο σωστό, κάποια στιγμή όταν θα δυναμώσει το πρωτάθλημα πάρα πολύ και ο κόσμος θα γυρίσει στο γήπεδο, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Σαββίδης, και μιλάω για τον κύριο Σαββίδη γιατί αυτά μου λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, θα το δει διαφορετικά. Βέβαια, σημαντικό κομμάτι στο να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μάθει να λέμε ότι εντάξει, ένα κίνητρο για τους από κάτω είναι να βγεις τρίτος, παίρνεις, ας το πούμε έτσι, ένα μικρό πρωτάθλημα.
Πλέον όμως από τη στιγμή που και η FIBA κάνει διοργάνωση, και ευχής έργων βέβαια είναι να τα βρουν η FIBA και η Ευρωλίγκα και να μην έχουμε μια διάσπαση με τέσσερις διοργανώσεις. Από τη στιγμή όμως που και η FIBA κάνει μια διοργάνωση δίνοντας χρήματα, νομίζω ότι αυξάνει το ενδιαφέρον και των ομάδων στο πρωτάθλημα. Δηλαδή από τη στιγμή που ξέρεις ότι θα πας σε μια διοργάνωση η οποία θα έχει χρήματα, οικονομικό όφελος, έτσι νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει και το πρωτάθλημα. Σαφέστατα θα επηρεάσει. Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της επόμενης χρονιάς σε σχέση με τις προηγούμενες. Δηλαδή, αν θυμάστε, όλοι φωνάζαμε γιατί η Ελλάδα έχει μόνο δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα, έχει χάσει μια θέση στην Ευρωλίγκα, δεν παίζουν ομάδες στο EuroCup. Οι ομάδες που παίζουν στο EuroCup δεν φωνάζαν γιατί δεν έχουν έσοδα, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε λοιπόν του χρόνου, μέσα από αυτήν την διάσπαση εντός παρενθέσεως που βλέπετε, έχουμε λοιπόν να παίζουν άλλες τρεις ομάδες από την Ελλάδα, οι οποίες θα έχουν εισρωή χρημάτων. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ακόμα προϊόν, ας το πούμε έτσι, το οποίο έρχεται στο οπλοστάσιο της ομάδας αυτή να το διαπραγματευτεί. Όταν λοιπόν πιστεύω κάποια στιγμή θα ηρεμήσει το θέμα και θα επέλθει μια ισορροπία στο όλο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα είμαστε σαφώς κερδισμένοι. Δηλαδή από εκεί που είχαμε τρεις ομάδες, του χρόνου θα έχουμε έξι ομάδες πιθανόν σε ευρωπαϊκά, μπορεί και 7 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σας υπενθυμίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα συμμετέχουν 12, γιατί οι δύο υποβιβάζονται. Όταν, ας πούμε, σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα έχει σχεδόν τις μισές ομάδες να παίζουν στην Ευρώπη, νομίζω με οικονομικά ωφέλη κιόλα, έτσι να το προσθέσουμε. Ναι, ακριβώς. Κάποτε παίζαμε, αλλά. Μια μικρή, ας το πούμε έτσι, ένα καλό λόγο, ας πούμε, για τη Λίγα, κάποιος μπορεί να τον πει. Αν είναι καλόπιστος και καλό πρόεδρος. Αν είναι κακόπιστος και κακό πρόεδρος, μπορεί να πει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι αλήθεια ότι κριτική πάντα υπάρχει, καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη. Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς νιώσατε πικραμένος ίσως από μια σκληρή κριτική ή από κάποια ομάδα η οποία με άσκησε κριτική, γιατί πολλά ακούγεται μέσα στη χρονιά, είναι αλήθεια αυτό? Όχι, δεν, κοιτάξτε, επειδή είμαι παλιό στο χώρο, ξέρω πάρα πολύ καλά, καταρχάς γνωρίζω πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους που διοικούν τις ομάδες και τους γνωρίζω και μόνο προσωπικά, τους γνωρίζω και ποια είναι η ψυχοσύνθεσή τους, ποια είναι τα πιστεύω τους, τι κρύβεται πίσω από αυτά τα οποία λένε, ποιοι είναι από πίσω, τι συζητάνε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, όχι, γιατί ξέρω ότι τις κριτικές υπήρχαν όχι κακοπροαίρετες. Ήτανε άλλος γιατί αισθάνθηκε κάποια στιγμή ότι αδικήθηκε, άλλος γιατί σκέφτεται κάτι άλλα πράγματα από πίσω, αλλά ξέρω ότι σε κατηδίαν συζητήσεις μόνο κακές κουβέντες δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί, τουλάχιστον στο πρόσωπο το δικό μου. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση, αυτή είναι η χώρα, αυτή είναι η Ελλάδα, προχωράμε. Το θέμα είναι όλο το σύστημα να προχωράει και να πηγαίνει καλά. Έτσι ακριβώς. Ένας ακροατής κάνει μια ερώτηση, ρωτάει για την ΚΕΔ βέβαια. Εδώ να πω βέβαια εδώ ότι δεν είναι ίδιο, δεν ανήκει στον ΕΣΑΚΕ η ΚΕΔ, έτσι για να μπορέσει να την αλλάξει ο ΕΣΑΚΕ την ΚΕΔ. Όχι. Αλλά ενημερωτικά λίγο τον κόσμο, πρόεδρε, γιατί πολλοί το έχουν μπερδέψει αυτό, κυρίως ο κόσμος. Η ΚΕΔ ανήκει στην ΕΟΚ. Λοιπόν, ακούστε κάτι, για να το πω για πολλωστή φορά, τι να κάνω, να βγάλω ανακοίνωση, αν μπορώ να βγάλω και ανακοίνωση του χρόνου για να καταλάβει ο κόσμος, και σε αυτό πρέπει να βοηθάτε κι εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο ελληνικό μπάσκετ, τα οποία δεν είναι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, το ίδιο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία? Η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για έλλειους λόγους. Δηλαδή, δείτε το και έξω. Ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος, ξέρω εγώ, για τα φανάρια, είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ή ήταν, τώρα έχουν αλλάξει. Για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι ο ένας υπεύθυνος και ο ένας αρμόδιος και αυτός να δέχεται και την κριτική και να είναι και υπεύθυνος να υποστεί και τις κυρώσεις, δεν συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν διάφοροι που έχουν τις αρμοδιότητες για ευνόητους λόγους. Γιατί? Για να έχουν ακριβώς μερίδιο σε αυτό που λέγεται εξουσία και να μπορούν να πουλήσουν αυτή την εξουσία όπου θέλουν. Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στο μπάσκετ, που σημαίνει ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας απαρτίζεται από διαιτητές που τους ορίζει η Ομοσπονδία, η ΟΚ. Όχι ο ΕΣΑΚΕ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αθλητικούς δικαστές. Μπορεί να τυπλοφορείται ως αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο αθλητικός δικαστής ούτε από μένα ούτε από τον ΕΣΑΚΕ. Είναι τακτικοί δικαστές οι οποίοι διορίζονται από το Προδοδικείο Αθηνών και οι οποίοι πλήρωμα τελείως ανεξάρτητοι, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δικάζουν με βάση τον νόμο και τους κανονισμούς. Αυτά για να υπάρχει μια τελική, ας πούμε, έτσι, να γνωρίζουν οι ακροατές σας και όλοι οι φίλαθλοι ότι ο ΕΣΑΚΕ δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα μου πείτε τώρα βέβαια και γιατί δεν έχει. Για το θέμα της δικαιοσύνης είναι κάθετος, δεν πρέπει να έχει. Ήταν κάτι το οποίο το ζητήσαμε διαχρονικά. Παλαιά, αν θυμάστε, υπήρχαν αθλητικοί δικαστές που ήταν δικηγόροι, διορισμένοι, και εγώ δικηγόρος είμαι, αλλά
Δεν λέω ότι οι άνθρωποι δημιουργούσαν προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη λύση από το να υπάρχει ένας τακτικός δικαστής, δηλαδή αυτός ο οποίος δικάζει στην Ευελπίδων ή στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, έχει την αρμοδιότητα και έχει την ελευθερία να δικάσει και στα δικαστήρια. Εξάλλου, αυτή είναι η διαφορά μας με το ποδόσφαιρο και αυτό που έχετε δει τα τελευταία χρόνια που γίνεται η διαμάχη με την ΕΠΟ και την ΕΠΑΕ και με την Σουπερλίκα, αν θα είναι τακτική δικαστές ή όχι. Ως προς το θέμα της ΚΕΔ, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με τις ομάδες, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αλλάξει και είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στον νέο αθλητικό νόμο, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω είναι πρωτοβουλίων. Αυτό για να διευκρινίσω για τον κόσμο κυρίως, το να αλλάξει η ΚΕΔ και να πάει στον ΕΣΑΚΕ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μόνο από θέμα κυβέρνηση, δηλαδή νομοθετικά να γίνει. Δεν μπορεί να... Μόνο νομοθετικά έτσι, ναι, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι διορίζουν, ορίζουν τους ανθρώπους αυτούς, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους και όλα αυτά τα οποία συζητάνε όλοι. Οι διαιτητές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη Λίγα. Α, έχουνε μάλλον, συγγνώμη, έχουνε. Τους πληρώνει η Λίγα. Αυτοί, δηλαδή άλλος τους δηλαδή, ορίζει και άλλος τους πληρώνει. Ναι, οι ομάδες πληρώνουν τους διαιτητές, αλλά οι ομάδες δεν έχουν καμία σχέση με τον ορισμό τους, την παρακολούθησή τους, την εξέλιξή τους, τα πάντα όλα. Είναι και αυτό ένα ελληνικό φαινόμενο, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό αυτό που γίνεται με τις ομοσπονδίες κτλ. Πάντως εμείς τους πληρώνουμε, αλλά τους ορίζει η ομοσπονδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πραγματικότητα, ναι, όχι. Καλά κάνετε, διευκρινίζετε, γιατί πολλοί κόσμοι όταν ακούει ΚΕΒ το μυαλό του πάει κατευθείαν στη Λίγκα, στον ΕΣΑΚΕ. Στο... Ναι. Ότι... ναι, γιατί δεν το ξέρουν. Ναι, ναι, δεν το γνωρίζουν. Θα μου πει τώρα κανείς λογικά, είναι δυνατόν σε δικό σου πρωτάθλημα να πληρώνεις εσύ τους διαιτητές το και να έχεις κανένα απολύτως. Σας το είπα, προηγούμενα σας το είπα πώς λειτουργεί το σύστημα και γιατί λειτουργεί το σύστημα. Κλείνοντας πρώτα να πούμε ότι σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες έχουμε και πάλι εκλογές. Νιώθετε φαβορί ή outsider? Αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόμενο πρωτοποριακό. Κάθε δύο χρόνια εκλογές. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή εκλέγεσαι πρόεδρος, μέχρι να καταλάβεις τι συμβαίνει, μπαίνει σε προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή είναι ασύλληπτο φαινόμενο και αυτό έχει να κάνει πάλι, επειδή ξέρω και τι έγινε διετία. Πάλι με παρεμβάσεις έξωθεν. Όχι τώρα, αυτό έγινε παλαιότερα. Παλαιότερα. Λοιπόν, οι εκλογές θα γίνουν την άλλη Πέμπτη. Υπάρχει υποψήφιος, αντιποψήφιος. Δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ μας και οι δύο προσπαθούμε για το καλύτερο. Καλοδεχούμενος. Θα δούμε τις προτάσεις του ενός ή του αλλού. Και οι ομάδες είναι ελεύθερες και να αποφασίσουν ποιον θεωρούν ότι είναι πιο ικανός να οδηγήσει το καράβι του ΕΣΑΚΕ σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ θεωρώ ότι η τετραετία που συμπληρώνω τη θητείας μου σε αυτήν την τεράστια, πολύ δύσκολη οικονομική κρίση, επαναλαμβάνω ότι είμαι ο πρόεδρος κάτω από την πιο δύσκολη κρίση που θα μπορούσε κανείς. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είμαι ο πρόεδρος της κρίσης. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς αυτό. Capital controls, μνημόνια στη χώρα έπεσαν στην δικιά σας θητεία. Έτσι, μια πραγματικότητα. Ναι, έχουν πέσει στο κεφάλι μου στην κυριολεξία. Μακάρι να ήμουν πρόεδρος στην καλή την εποχή, στις καλές εποχές. Τώρα, εάν ανταπεξήλθα στη δουλειά μου με τον καλύτερο τρόπο, ας το κρίνουν οι ομάδες. Είναι ελεύθερες να αποφασίσουν. Ωραία. Πρόεδρε, εγώ να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να ευχηθώ ότι καλύτερο στις εκλογές τις επικείμενες. Τώρα, να κάνω μια ερώτηση. Πάλι διετία θα είναι? Δηλαδή, πάλι διετία πάει? Κοιτάξτε, είναι άλλο ένα θέμα. Τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον με τους υπουργούς που συζητάμε το αντιλαμβάνονται, συμφωνούν. Λένε ότι υπάρχει δίκαιο. Και τους έλεγα, παιδιά, αφού υπάρχει δίκαιο, ψηφίστε αυτό το σχέδιο να τελειώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί κανένας δεν μπορεί να διοικήσει δύο χρόνια, ούτε καν να βάλει ένα προγραμματισμό σε αυτά τα οποία θέλει. Νομίζω δεν υπάρχει πουθενά αυτό με δύο χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όχι, πουθενά. Κυβέρνηση βγαίνει στα τέσσερα, δήμαρχος νομίζω είναι στα τέσσερα. Στα πέντε πηγαίνει. Ναι, στα πέντε. Ακριβώς. Παντού δηλαδή. Η κυβέρνηση είναι στα τέσσερα, ο Εσάκη, ο πρόεδρος του Εσάκη, στα δύο. Ναι, εντάξει, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Καταλάβατε. Αντί δηλαδή να ασχολούμαστε τώρα με το πώς θα βρούμε χορηγούς, πώς θα βρούμε το πρωτάθλημα, ασχολούμαστε με τις εκλογές. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα και τι παίζει από πίσω. Ακριβώς. Α, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα. Κάποιοι σήμερα θα στρώσουν σε χώρα που θα πάει. Μακάρι. Πέρι, λίγο χρόνο. Μακάρι. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Να ευχηθώ το καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Μακάρι, μακάρι. Ακόμα καλύτερο να είναι, να υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί όλοι τον μπάσκετ υπηρετούμε και θέλουμε τον μπάσκετ πέρα από την εθνική και το πρωτάθλημα να πηγαίνει καλά. Έτσι, νομίζω είναι πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Έτσι. Και πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε η επόμενη μέρα, είναι πολύ σημαντική. Έτσι.
και πρέπει να καθίσουμε να δούμε, να συζητήσουμε με ανοιχτό μυαλό πολλά θέματα. Πρέπει να δούμε πώς θα βγουν οι καινούργοι διαμαντίδες και οι καινούργιες πλανούρδες, που είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Και πάρα πολλά θέματα τα οποία πιστεύω ότι θα τα συζητήσουμε σύντομο χρονικό διάστημα και πάλι. Ωραία, πρόεδρε, σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Εγώ.